Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε τι απαντά το Βρετανικό Μουσείο και σε ποια προϋπόθεση βέβαια επιμένει mm. για τυχόν δανεισμό των γλιτών του Παρθενώνα. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Χαραμίδης. Γιάννη καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ συνομίλησες με την εκπρόσωπο του Βρετανικού Μουσείου, την κυρία Χάνα Μπόλτον. Για να δούμε τι είπε. Ε, επικοινωνήσαμε γραπτός. Ε, το Βρετανικό Μουσείο έχει μια παγιωμένη εδώ και κάποιες δεκαετίες πρακτική αναφορικά τουλάχιστον και συγκεκριμένα με τα Αιλγίνια Μάρμαρα. Η απάντηση που λάβαμε σχετικά με τι τοποθετήσει της και τη Υπουργού Πολιτισμού, τη Ελληνίδα Υπουργού Πολιτισμού, ήταν ότι η προπόθεση για, για οποιοδήποτε δάνειο είναι η αποδοχή Τη κυριότητα του Διανοητικού Ιδρύματο. Αυτή είναι μια παγιωμένη θέση του Βρετανικού Μουσείου, η οποία εκφράζεται εδώ και 40 χρόνια απέναντι σε οποιαδήποτε αιτίαση. Η κυρία Χάνα Μπόλτον επίση είπε ότι το Βρετανικό Μουσείο δεσμεύεται στο δανεισμό τη συλλογή του σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, ω ένα από του μεγαλύτερου δανειστέ στον κόσμο. Μόνο πέρυσι είχε προχωρήσει σε 5.000 δανεισμού αρχαίων ή μη αντικειμένων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τη Μεγάλη Βρετανία. Το Συμβούλιο του Μουσείου θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση δανεισμού για οποιοδήποτε τμήμα τη συλλογή του. Η τελευταία πρόταση είναι μια συγκεκριμένη πρόταση γιατί το Συμβούλιο. Διότι είναι σαφέ για το Βρετανικό Συμβούλιο το αυτοδιοίκητό του. Δεν προχωρά σε καμία έγκριση δανεισμού προ τρίτου χώρα ή θεσμό εντό του Ηνωμένου Βασιλείου χωρί οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου Συμβουλίου να ψηφίσουν κατά πλειοψηφία το συγκεκριμένο δανεισμό. Είναι Μία από τι πάγιε πρακτικέ δεν θα πρέπει να μα ξενίζει και νομίζω ότι και η ελληνική κυβέρνηση δεν εξεπλάγει από τη συγκεκριμένη. Κανείς κίνηση είναι μια παγιωμένη πρακτική των Βρετανών απέναντι στο ζήτημα των Ελγίων. Γιάννη Χαραμίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.